Επιπλέον, εμείς δεν θέλαμε να διαπραγματευτούμε και να μπούμε σε εξάμεινα. Μια διαπραγμάτευση εξάμεινα. Και θυμάμαι και εγώ είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι ότι η διαπραγμάτευση μας έδωσε ένα τρίχρονο διάστημα με τα χρήματα τα οποία παίρνουμε. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι με βήμα. Βρίσκομαι στο κρατικό της Λύκειας. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας. Το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ήδη με έχει βάλει τις φωνές ο υπολήπτης μας, ο Κώστας Παλιός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και αυτόν και ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εδώ εντάχει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα από το Κώστα. Που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και τη Χρυσάφη Φραντισκάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την Μαριά Τζελεμεταλλού Πασέκα την επιλογή της μουσικής. Έχετε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μην ξεχάσετε τις 9 το βράδυ το debate από την ΕΡΤ. Να είσαστε όλοι καλά. Εδώ αυτή η φωνή της Ελλάδας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα. Θέλω κάποιον που δεν φοβάται. Καταβάλλω.